ζωή της Μπουμπουλίνας ήταν μια περιπέτεια από την πρώτη ημέρα που γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας της ήταν φυλακισμένος στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης για τη συμμετοχή του στα ορλοφικά και όντας άρρωστος στη φυλακή είχε πάει η μητέρα της έγκυος στην Μπουμπουλίνα, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για να τον επισκεφθεί. Δεν πρόλαβε να βγει από τη φυλακή και την έπιασαν οι πόνοι και έτσι η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε μέσα στη φυλακή. Σε ηλικία 17 ετών παντρεύτηκε τον πλοίαρχο Δημήτρη Γιάννουζα, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Το 1797 ο Γιάννουζας σκοτώθηκε μετά από συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές. Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον πλοιοκτήτη Μπούμπουλη, ο οποίος έπλεε υπό αγγλική σημαία και την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων σκοτώθηκε σε ναυμαχία με τους Γάλλους. Από τον Μπούμπουλη είχε δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Η Μπουμπουλίνα ύστερα από δύο γάμους είχε έξι παιδιά και μια τεράστια περιουσία. Με την έναρξη της Επαναστάσεως εξόπλισε τα πλοία της και έδωσε και όλη την περιουσία που της είχε αφήσει ο σύζυγός της για τις ανάγκες του αγώνα. Συντηρούσε η ίδια πέντε πλοία και ένοπλα επαναστατικά σώματα. Συμμετείχε στην άλωση της Τριπολιτσάς, στην πολιορκία του ναυπλίου. Έγινε γνωστή στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και την θεώρησαν τη νέα Αμαζόνα. Πολλοί την ονόμασαν μάλιστα θηλυκό κολοκοτρώνη. Χαρακτηριστικά ο Φιλίμων αναφέρει απαίδευτος μενόλος, αλλά μεγαλόφρον και ελευθεριάζουσα, ενδεδυμένη ως γυνή και οπλισμένη ως ανήρ. Η πιο πιστική εικόνα της είναι αυτή του Φωνές, που πιστεύεται ότι την παρουσιάζει με πολύ μεγάλη πιστότητα και την δείχνει να έχει μία πιστόλα στο ζωνάρι της. Πολλοί λέγανε ότι δεν εγκατέλειπε ποτέ και το σπαθί της. Η Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έχασε μόνο χρήματα αλλά και τον πρωτότοκο γιο της. Ο μεγάλος της γιος σκοτώθηκε από Τούρκους σε μία μάχη που έγινε έξω από το Άργος στην περιοχή του Ξηριά. Είναι ένας ξεροπόταμος εκεί που λέγεται Ξηριάς. Δέχτηκε επίθεση από τους Τούρκους, περικυκλώθηκε από τους Τούρκους και σκοτώθηκαν όλοι οι συντροφοί του. Βέβαια οι σπετσιώτες ήταν ναυτικοί, δεν είχαν συνηθίσει σε μάχη στην Ξηρά. Αλλά παρόλα αυτά όμως η μάχη δόθηκε στο τέλος σώμα με σώμα. Και ο Γιάννουζας ήταν από τους τελευταίους τους συντρόφους του που σκοτώθηκε. Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν το γιο της. Η Μπουμπουλίνα, όπως τα έκανε κάθε μάνα, αναζήτησε τον νεκρό γιο της στο πεδίο της μάχης. Η μητέρα Μπουμπουλίνα έψαχνε ανάμεσα στα πτώματα μετά τη μάχη να βρει το σώμα του γιου της, γιατί ήταν αποκεφαλισμένο. Και είναι πάρα πολύ οδυνηρό για μια μητέρα, όσο και δυνατή να είναι, όσο και αντοχές να έχει σαν την Μπουμπουλίνα, παρόλα αυτά ήταν πολύ οδυνηρό να ψάχνει να βρει το αποκεφαλισμένο σώμα του γιου της. Το μόνο που έκανε είναι να βγάλει το μαντήλι της και να σκεπάσει το κομμένο κεφάλι. Έκλαψε για αρκετές μέρες, ήταν σε μια κατάσταση αδράνειας. Από εκεί και μετά όμως σηκώθηκε και έγινε ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη πιο αποφασισμένη. Η εκδίκησή της ήταν ακαριαία. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, από την οργή της σκότωνε όποιον Τούρκο έβρισκε τραυματισμένο. Η εκδίκηση που πήρε είναι να σκοτώνει ας το δυνατόν περισσότερους Τούρκους.
Ο ίδιος ο Ολλανδός πρόξενος αναφέρει ότι την είδα να σκοτώνει, να θυσιάζει στο βωμό του γιού της τρεις Τούρκους. Ενημέρωσε τη διοίκηση των Σπετσών για το θάνατο του γιού της με το εξής λακωνικό μήνυμα. Ο γιος μου είναι νεκρός, αλλά το Άργος είναι στα χέρια μας. Όταν έπεσε το ναύπλιο, το νεοσύστατο κράτος παραχώρησε στην Μπουμπουλίνα κλήρως την πόλη ως ανταμοιβή για την προσφορά της στο έθνος. Ο εμφύλος παραγμός όμως είχε συνέπειες και για αυτή. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, εξαιτίας της συγγένειάς της με τον Κολοκοτρώνη, είχε παντρέψει την κόρη της την Ελένη με τον μεγαλύτερο γιο του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο, αναγκάστηκε, συνελήφθη δύο φορές και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στις Πέτσες. Εκεί ζούσε πικραμένη και προδομένη και προσέμενε την απελευθέρωση του Κολοκοτρώνη. Ήταν αντικυβερνητική. Δεν χρειάζονταν να κάνει τίποτα άλλο. Ήταν στη μία παράταξη η οποία έχασε. Στην παράταξη του Κολοκοτρώνια. Δεν φτάνει λοιπόν ότι μόνο την απέλασε, να το πούμε έτσι, τη στείλανε κατευθείαν στις Πέτσες, βάλανε στο καράβι με το ζόρι. Είχε ένα σπίτι και του το πήρε και το σπίτι. Ναι. Η Μπουμπουλίνα που συμμετείχε στην απελευθέρωση του ναυπλίου δεν μπορούσε πλέον ούτε καν να περάσει από την πόλη. Μόνα του 1825 ο Ιμπραήμ έχει αποβιβάσει τις δυνάμεις του στην Πελοπόννησο και σαρώνει την επανάσταση η οποία κινδυνεύει να σβήσει. Η Μπουμπουλίνα αρματώνει τα πλοία της και ετοιμάζεται για τη μάχη. Τότε ο γιος της αποφασίζει να παντρευτεί μια κοπέλα από γνωστή οικογένεια των Σπετσών. Ο μικρός της γιος, ο Γιώργης, ο Γιάννουζας, από τον πρώτο της άντρα ο γιος, αγάπησε την Ευγενία Κούτσι, μια κοπέλα. Η Κούτσι ήταν μια πολύ γνωστή οικογένεια στο νησί, αλλά δεν ήθελαν πουδενή το γάμο με τον Γιάννουζα. Ποιος ήταν όμως ο λόγος που η οικογένεια της κοπέλας δεν ήθελε αυτό το γάμο? Επειδή ο ένας αδερφός της, ετεροθαλής αδερφός της, ο Μανουήλ Λαζάρου ή Ορλόφ, ήταν ήδη παντρεμένος με μια αδερφή της Ευγενίας Κούτσι, οι Κούτσιδες δεν ήθελαν θείος και ανιψιός να παντρευτούν δύο αδερφές. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελαν τον γάμο. Οι δύο νέοι κλέβονται και κρύβονται στο σπίτι της Μπουμπουλίνας. Πήγαν λοιπόν εκεί, οι άλλοι το μάθαν απ' έξω, ίσως τους είδαν, τους παρακολούθησαν και κατέφθασε όλο το σόι της κοπέλας έξω από το σπίτι. Και απέτησαν την Μπουμπουλίνα να αφήσει την κοπέλα να πάει στο σπίτι της. Η Μπουμπουλίνα όμως βγήκε στο παράθυρο και τους είπε όχι, η Ευγενία είναι νύφη της Μπουμπουλίνας και δεν πρόκειται να βγει από αυτό το σπίτι. Φαίνεται ότι τους έβρισε με βαριές κουβέντες. Κάποιος όμως από την οικογένεια της κοπέλας ήταν ακροβολισμένος στην ταράτσα ενός σπιτιού απέναντι, σήκωσε τον τουφέκι, την πυροβόλησε και τη σκότωσε. Αυτό ήταν το τέλος της. Δεν είναι σίγουρο ποιος την πυροβόλησε. Υπάρχει η εκδοχή ότι ο Φωνιάς ήταν ο αδερφός της, ο ετεροθαλής, ο Μανώλης Λαζάρου. Και υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή ότι είναι κάποιος από τους Κουτσαίους. Για άλλη μια φορά η ελληνική δικαιοσύνη δεν αντιδρά. Δεν ασκείται καμία δίωξη εναντίον του δράστη, ο οποίος συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος. Για τα ήθη όμως της εποχής θεωρήθηκε ότι η οικογένεια Κούτσι προάσπιζε την οικογενειακή της τιμή. Γι' αυτό δεν ασκήθηκε και καμία δίωξη. Σκοτώθηκε αυτή η ηρωίδα και κανείς δεν διώχθη. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτόν τον φόνο. Γιατί ακριβώς θεωρήθηκε ότι με τη στάση της προκάλεσε το Φωνιά της. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εκδοχές που δεν επιβεβαιώνονται. Λέγεται ότι ήταν άνθρωπος του Κουντουριώτη.
Και ο λόγος ήταν όχι η ιστορία του γιού της με την Αρή Ευγενία, αλλά το γεγονός ότι είχε αποκτήσει τεράστια δύναμη και ήταν η ηγέτιδα μορφή των Σπετσών. Μετά όμως από τον θάνατό της, η οικογένεια Κούτσι δέχτηκε να γίνει ο γάμος και μάλιστα ο Κούτσις αναγνώρισε ως γιο του τον γιο της τον Γιάννουζα και του έδωσε και το 1/4 της περιουσίας. Παντρεύτηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι πιθανώς είχε κατά τη διάρκεια της απαγωγής είχε απολέσει την παρθενία της. Το βέβαιο είναι ότι 5 μέρες μετά την αποφυλάκηση του Κολοκοτρώνη, η Μπουμπουλίνα, που είχε ακόμα πολλά να προσφέρει, δολοφονήθηκε χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για την τιμωρία του δράστη. Όλα τα έδωσα, παπά Πανάγο. Το βιός μου, τα καράβια μου, το γιο μου. Τώρα είμαι φτωχή και ολομόναχη μέσα σε τούτο το σπίτι. Έχεις τον άλλο σου γιο, το Γιώργη σου, που είναι λεβέντης και καμάρι του νησιού. Ποιος ξέρει πότε θα τον ματαδώ κι αυτόν. Έφυγε. Αγαπηθήκανε με την ευγενία του Δημούλα και κλεφτήκανε. Κλεφτήκανε. Γιατί, δεν του τη δίνανε. Ο γιος μου δεν του στέριαζε. Ήτανε, λέει, φτωχός. Για τούτο κι αυτή την τάξανε σ' άλλον. Δεν του στέριαζε ο γιος της Μπουμπουλίνας. Άτιμο φέρσιμο. Κοινός ο μπάρμπας της ο Δήμος σε είχε από τότε στο στομάχι. Γι' αυτό κι εγώ από ώρα σ' ώρα περιμένω τα μαντάτα. Κύριε Μπουμπουλίνα! Κύριε Μπουμπουλίνα! Άσε με εμένα. Τι θέλεις, Δήμο? Θέλουμε την καπετάνισσα. Τι είναι θέλετε? Έχουμε ένα λογαριασμό μαζί της. Τι αγαπάτε, άρχοντας? Ο γιος σου μας έκλεψε την ανιψά μας και εσύ την κρύβεις μέσα στο σπίτι σου. Προτού την κλέψει ήρθε και σας τη ζήτησε. Τίμια και ανδρίκια. Και εμείς του είπαμε πως δεν τον θέλουμε, για γαμπρό. Γιατί? Επειδή απομείναμε φτωχοί για να φοράς τώρα εσύ τσιλεύτερα τα αρματά σου? Για επειδή έχεις προσωπικά μαζί μου. Αν δεν μας δώσεις πίσω τώρα μέσα στο κορίτσι, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Το κορίτσι τώρα είναι νύφη μου και τις φοβέρες σας δεν τις λογαριάζω. Μιλάς αστόχαστα, Μπουμπουλίνα, και θα το πληρώσεις. Το κεφάλι μου δεν το σκύψα ποτέ. Μήτε σε αχθρό, μήτε σε φίλο. Θα το σκύψεις τώρα για τις ντροπές του γιού σου. Ο γιος με έπραξε σαν άντρας. Οι ντροπές είναι δικές σας. Θα κλέφτης έπραξε, σαν την ποτένιο. Όξω από το σπίτι μου, σκουλίκια. Πάρε το λόγο σου πίσω, Μπουμπουλίνα. Αν θέλετε το ματαλέω, όξω από το σπίτι μου. Από τον πόλεμο να σκοτωθώ στο σπίτι μου μέσα. Λαβωματιά είναι, κυρά. Θα γιάνεις. Κυρά, θα γιάνεις. Βόηθα με να δω τη θάλασσα. Πάντα μαζί μας για να μας λέει, αδέρφια, καλή ελευθερία.